Όπως βλέπετε, η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Εγώ θέλω να εκφράσω την πλήρη ικανοποίησή μας για το βαθμό συνεργασίας που είχαμε και έχουμε με όλους τους φορείς, ανεξαρτήτως αρμοδιότητος και ευθύνης του κάθε ενός, και με τους φορείς της αυτοδιοίκησης, αλλά και με τους κοινωνικούς φορείς της Μεσσηνίας και της πόλης της Καλαμάτας. Εμείς από πολλές μέρες είμαστε σε επαφή με τον κύριο Λιμενάρχη, τον κύριο Μποτίνη. Είχαμε κάνει και σύσκεψη ειδική για το θέμα αυτό, ανεξαρτήτως του ότι δεν δώσαμε δημοσιότητα, γιατί εντάξει, υπάρχουν και άλλα θέματα. Ο Δήμος Καλαμάτας από χθες έχει προσεγγίσει το θέμα της εξέβρεσης του χώρου, γιατί έπρεπε ο χώρος να έχει και την δυνατότητα να έχουν υγιεινή και εξυπηρέτηση και φροντίδα. Είμαστε από χθες ενήμεροι βέβαια για το περιστατικό. Η προετοιμασία που είχε γίνει μας έδωσε τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να συνεργαστούμε όλοι. Το νοσοκομείο από χθες είναι σε ετοιμότητα. Θα είδατε ότι υπάρχει η δομή ιατρική εδώ. Η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, η προϊσταμένη και επόπτης υγείας, είμαστε και από τον χώρο υποδοχής και εδώ σήμερα. Υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή. Ό,τι είχαμε να διαθέσουμε, τα στρώματα, εμείς από την περιφέρεια, ο Δήμος, αναλώσιμα και από το κοινωνικό παντοπολείο, οι αντιδήμαρχοι, είδατε, είναι εδώ. Μπορώ να σας πω ότι πραγματικά αισθάνομαι υπερήφανη για το δυναμικό των φορέων και των κοινωνικών και πολιτικών αυτής της περιοχής, γιατί όλοι δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό και δείξαμε την αλληλεγγύη μας στο ανθρωπιστικό αυτό θέμα πρωτίστως. Καταρχήν θέλουμε να χαιρετήσουμε την υποδοχή που εξασφάλισε και ο Δήμος και η Περιφέρεια, αλλά και άλλοι φορείς, όπως ο Ερυθρός Σταυρός, το Κοινωνικό Ιατρείο Καλαμάτας και πολίτες που ήρθαν εδώ να υποδεχτούν τους πρόσφυγες. Υπάρχει πλήρης εγρήγορση για αυτό το θέμα, το πολύ σημαντικό. Είναι, όπως διαβεβαιωθήκαμε, είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν βέβαια εγκάβματα πρώτου βαθμού από αυτό το ταξίδι. Η δική μας θέση είναι ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα καταγραφή, να δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα και πολιτικό άσυλο στους ετούντες, ειδικά να υπάρξει πρόνοια και μέρημνα για τις οικογένειες και τα παιδιά, που όπως είδαμε είναι πολλά και νεογέννητα, μωρά. Ζούμε μια τραγική στιγμή. Η εικόνα είναι πάρα πολύ συγκλονιστική, ιδιαίτερα με τα μικρά παιδιά, τα μωρά. Υπάρχει παιδί 26 ημερών, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, και πάρα πολλά τα οποία δεν είναι πάνω από 3 μηνών. Και αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει έτσι το πείσμα και την θέληση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από τη χώρα τους για τον πόλεμο και να διακινδυνεύσουν τα πάντα σε ένα ξυλοκάραβο 20 μέτρων, 150 άνθρωποι στιβαγμένοι να ταξιδεύουν κάποιες μέρες. Συγγνώμη, διακοπή. Stop. Πάρετε, παιδιά, το πλάνο, το θέλετε. Έχουμε πάρει 10 πλάνα. Συγγνώμη, το προσέγω. Από εκεί και μετά, ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών ήταν πάρα πολύ καλός. Εντελώς συμπτωματικά, πριν λίγες μέρες στην περιφέρεια είχε γίνει μια σύσκεψη με τους αρμοδίους φορείς για αντιμετώπιση τέτοιων γεγονότων και δούλεψε το σύστημα σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Και εδώ ήθελα να τονίσω και τη βοήθεια απλών πολιτών που από την πρώτη στιγμή έχουν επικοινωνήσει και θέλουν να προσφέρουν είτε με υλικά πρώτης ανάγκης, είτε με είδη ρουχισμού παιχνίδια και πολλές επιχειρήσεις από την περιοχή μας, οι οποίες θέλουν έμπρακτα να συνεισφέρουν αυτές τις 3 ημέρες που θα παραμείνουν εδώ οι άνθρωποι αυτοί, προκειμένου να έχουν μια όσο το δυνατόν καλύτερη φιλοξενία. Μέσα από μια ευρεία σύσκεψη, όπως σας είπαμε, τον Δήμαρχο παρόντα και που συντόνισε και κατήθηνε την όλη κουβέντα αυτή, είπαμε σαν επιλογή το χώρο αυτόν, που ξέρουμε ότι είναι ένας χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους. Και εκείνο το οποίο μας ειδοποίησαν σε κεντρικό επίπεδο είναι ότι αυτοί θα μείνουν 2 με 3 ημέρες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά θα αποφασιστούν κεντρικά. Εμείς λοιπόν, μέσα από το συντονισμό που έγινε στην σύσκεψη αυτή, εγώ ορίστηκα επικεφαλής από μεριά του Δήμου και ο Λιμενάρχης βέβαια, ο κύριος Μποτίνης, πάνω από όλους για να κατευθύνει την. Τους περιμέναμε 5 ώρα το απόγευμα, ήρθαν νωρίτερα. Από ό,τι είδαμε τώρα και κάτω που ήρθανε, είδαμε ότι είναι ταλαιπωρημένοι, αλλά είδαμε ότι δεν είναι και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση. Βέβαια, είχαμε και τα παιδιά. Φροντίσαμε λοιπόν σε επαφές που κάναμε το νοσοκομείο για να μπορέσουν να βρίσκονται εδώ γιατροί και ήρθαν και γιατροί εθελοντές στην όλη προσπάθεια. Και έτσι βαίνουν όλα καλώς. Συνοηθήκαμε όσον αφορά τα άτομα
που μάλλον ποιος θα τους δώσουν το φαγητό, είπαμε 120 πέα, θα δώσει 3 γεύματα και άλλα 3 θα κάνει ο ελληνικός στρατός.